Σκληρή μεν, αφορολόγητη δε. Έτσι προσεγγίζει η Μόντ την Κριστή Λαγκάρτ για τις δηλώσεις της σχετικά με τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Λίγες ημέρες μετά την κατακραυγή που προκάλεσε η συνέντευξη της Κριστίν Λαγκάρτ στην εφημερίδα The Guardian, δίνει εξηγήσεις στη σελίδα της στο Facebook. Εκεί πολλοί χρήστες απαντώντας υπογράμμισαν ότι η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν πληρώνει φόρους για το εισόδημά της, ενώ ο ετήσιος μισθός της μαζί με τα έξοδα παραστάσεως φτάνει τα 380.939 ευρώ. Η Κριστίν Λαγκάρτ, που έχει σύμφωνα με το δημοσίευμα αφορολόγητο μισθό βάσει ειδικής διάταξης για τους διπλωμάτες, είχε δηλώσει για τους Έλληνες. Μην περιμένετε καμία συμπάθεια. Ήρθε η ώρα να πληρώσετε τους φόρους σας. Οι Έλληνες γονείς θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τα παιδιά τους. Οι γονείς θα πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους. Οι δηλώσεις της Λαγκάρτ και οι αντιδράσεις που προκαλούν κυριαρχούν και στα μεγάλα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα. Le tollé continue après les propos de Christine Lagarde. Extrêmement choquant, a qualifié ce matin le centriste François Bayrou. Vendredi, la patronne du FMI avait notamment déclaré que les Grecs devraient commencer par payer leurs impôts. Les Grecs, justement, se disent insultés et humiliés. Madame Lagarde ferait bien de venir voir les gens ici et pas les politiciens. Elle verrait qu'on a faim, combien on travaille. Est-ce que nous avons déjà payé à l'État? Σήμερα ο εκπρόσωπος του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών, ο Λιρέν, απέφυγε να τοποθετηθεί στις ερωτήσεις που δέχθηκε για τις δηλώσεις της Λαγκάρτ από τον ανταποκριτή του Αλφα στις Βρυξέλλες, Νίκο Μπέλο. First, we don't have comments on Ms. Lagarde's interviews or comments. We are different institutions. We work together, indeed, in the Troika. Ο ελληνικός λαός έχει υποστεί βαρύτατες θυσίες τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι αξίζει τον σεβασμό, τον απαιτούμενο σεβασμό όλων. Ο εκδότης της εφημερίδας Guardian, όπου φιλοξενήθηκαν οι δηλώσεις Lagarde, με άρθρο του κάνει λόγο για διγλωσία της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ανάμεσα στα δημοσιεύματα των μεγάλων ξένων εφημερίδων, ξεχωρίζει η προσέγγιση της συντηρητικής Φιγκαρό για την πρώην υπουργό της κυβέρνησης Σαρκοζή. Η επίθεση Λαγκάρτ στους Έλληνες ήταν προβοκάτσια, γκάφα, αφέλεια ή προειδοποίηση? Διαφορετική άποψη εκφράζει η γερμανική Frankfurter Allgemeine Zeitung. Εάν οι Έλληνες αντιμετώπιζαν τους υπεύθυνους της κρίσης με την ίδια οργή που αντέδρασε η πολιτική ελίτ της χώρας στα σαφή λόγια της Λαγκάρτ, τότε θα έβαζαν τέλος στο κακό παιχνίδι της συλλογικής φοροδιαφυγής. Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις της, χιλιάδες χρήστες του Facebook από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αγγλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επέκριναν με σχόλιά τους στην προσωπική της σελίδα. Είναι σοκαριστικά και κακοπροαίρετα τέτοια σχόλια εκ μέρους ενός προσώπου που απολαμβάνει προνόμια και δεν πληρώνει φόρους. Πραγματικά σκανδαλίζομαι και θλίβομαι ως Γαλλίδα και ντρέπομαι που διαβάζω τέτοια σχόλια από μια πρώην υπουργό της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η ίδια θέλησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις αναρτώντας μια καινούρια δήλωση για τους Έλληνες. Τα αρνητικά σχόλια όμως συνεχίζονται, με τον αριθμό τους να ξεπερνά πλέον τις 30.000.